Ο κύβος ερήφθηκε, η απόφαση επάρθη. Ποια απόφαση? Της κινητοποίησης των φορέων της Θράκης για τα διόδια στη Μέστη. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Τι κι αν συστρατεύτηκαν, τι κι αν φώναξαν, τι κι αν ζήτησαν, τι κι αν συνεδρίασαν, τι κι αν έδωσαν χρόνο. Μάταια, ο καιρός περνάει και οι εργασίες κατασκευής των διοδίων στη Μέστη συνεχίζονται κανονικά. Οι φορείς της Θράκης ακόμη περιμένουν την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης για το ζήτημα των διοδίων και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Την Παρασκευή, λοιπόν, 2 Ιουνίου και στις 12 η ώρα το μεσημέρι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσουν από κοινού συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο κατασκευής των διοδίων μεταξύ Αλεξανδρούπολης Κομωτινής στο ύψος της Μέστης. Η απόφαση πάρθηκε το απόγευμα στη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε συνέχεια της ειδικής συνεδρίασης για το θέμα των διοδίων και του ψηφίσματος των φορέων της Περιφέρειας, που εστάλει στον Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Υποδομών, στην Εγνατία Οδό αλλά και στο ΤΑΙΠΕΔ. Την εισήγηση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Σε συνέχεια του ψηφίσματος και της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των βουλευτών, των δημάρχων και των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της ειδικής συνεδρίασης που έγινε στις 8 Μαΐου και του υπομνήματος που εστάλει στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υποδομών, στο ΤΑΙΠΕΔ και στην Εγνατία Οδό, με την οποία ζητούσαμε να έλθουν στην περιοχή και να συζητηθεί το θέμα των διοδίων και της αντιδράσεως την οποία εκδηλώσαμε, γίνεται μία κινητοποίηση. Η κινητοποίηση έχει ως στόχο να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και να καταλάβει ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Όλο αυτό το διάστημα δεν απάντησε κανείς. Στην ειδική συνεδρίαση δεν προσήλθε κανείς. Έτσι λοιπόν η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι να πραγματοποιήσει συμβολική παρουσία στο χώρο προκειμένου να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να υποκείμεθα σε νέα συστήματα που επιβάλλουν οικονομική επιβάρηση στους πολίτες, όπως τα διόδια, σε μια περίοδο που πραγματικά η ίδια η Εγνατία Οδός, η οποία κατασκευάζει διόδια, δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν μπορεί ο κάθετος άξονας, Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο και ειδικότερα στο τμήμα Αρδάνιο, Μάνδρα, Μάνδρα, Ψαθάδες, να καρκινοβατεί επί χρόνια, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να τραυματίζονται συμπατριώτες μας, να μένουν κάποιοι ανάπηροι και επίσης δεν μπορεί η Εγνατία Οδός να έχει τους παρακαμπτήρους, τους παράδρομους σε μια άθλια κατάσταση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει επανειλημμένως στους αρμόδιους, αλλά κανείς δεν απαντά. Ανταυτού έρχονται και επιβάλλουν νέους σταθμούς διοδίων μεταξύ της Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε αντιπροτείνει να γίνει ο σταθμός διοδίων στο τελωνείο της γέφυρας Κήπων. Αυτή η πρόταση δεν εισακούστηκε. Και μάλιστα προγραμματίζουν να κατασκευάσουν και νέα διόδια στην περιοχή της Άσπρη Άμμου στην Καβάλα. Όπως βλέπετε υπάρχουν και εκεί αντιδράσεις και με την παρουσία μας την Παρασκευή στο χώρο κατασκευής των διοδίων ξεκινούν οι αντιδράσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάποιοι λένε ότι είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά όταν υπάρχουν ενεργοί πολίτες και όταν υπάρχει κοινή θέληση.